Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να φέρει σε επαφή νέους με αναπηρία, νέους με λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό την αμοιβαία και αμφίδρομη αλληλεπίδραση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, συναισθηματικούς δεσμούς και ό,τι άλλο μπορεί να δώσει τη μέγιστη ευτυχία σε άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να βγουν προς τα έξω. Η εκπόνηση αυτού του προγράμματος προκύπτει από την περσινή μας φιλοξενία και πολύ θερμή φιλοξενία θα έλεγα, που έγινε με την επίσκεψή μας το Μάιο του 2012 στην Κύπρο. Γι' αυτό λοιπόν, για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, καλούμε και εμείς σήμερα, με βάση το πρόγραμμα αυτό, να δράσουν και τα παιδιά από την Κύπρο στις δραστηριότητες που έχει ορίσει το πρόγραμμα. Τίτλος του προγράμματός μας είναι «Δράση και απόδραση, συνεργασία χωρίς σύνορα». Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, περνώντας μέσα από την βιωματική μάθηση και τις επισκέψεις που θα κάνουμε, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά και στον ευρύτερο νομό, στις Πρέσπες, στον Ιμφαίο, στην περιοχή Αμιντέου, αλλά και εκτός συνόρων, όπως ορίζει ο τίτλος, στην Καστοριά και στην Αριδαία. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, κυρίως οι νέοι με αναπηρία προς τα έξω, είναι ότι όλοι μπορούμε να είμαστε ενεργοί πολίτες, αρκεί να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Τα λόγια νομίζω είναι περιτά. Τις εμπειρίες τους μπορούν να μας τις πούνε τα ίδια τα παιδιά από την Ελλάδα που συμμετείχαν πέρυσι στο πρόγραμμα ως επισκέπτες στην Κύπρο, αλλά και τα παιδιά από την Κύπρο που βρίσκονται σήμερα εδώ και θα ξεκινήσουμε από αύριο το πρόγραμμα ανταλλάσσοντας και τις δικές μας σκέψεις και εμπειρίες. Από την Κύπρο. Το σωματείο μας είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ιδρυθεί το 1992. Ένα σωματείο το οποίο στηρίζεται στον εθελοντισμό, δηλαδή προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εθελοντικά από τον ελεύθερο μας χρόνο και εξυπηρετεί άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά από απομακρυσμένες περιοχές της Υπαίθρου, παιδιά οικονομικών μεταναστών στην Κύπρο, να έχουν και αυτοί τις ευκαιρίες που έχουν άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Κύρια επιδίωξη του σωματείου μας είναι η υγιής ψυχαγωγία των παιδιών αυτών, η κοινωνικοποίησή τους, να εμπλακούν σε δραστηριότητες όσο το δυνατό περισσότερες κάτω από πραγματικές συνθήκες ζωής, η ανακούφιση και ξεκούραση των οικογενειών τους για λίγο χρονικό διάστημα ή πολύ, ανάλογα με τη δραστηριότητά μας, και η κοινωνικοποίηση των ατόμων αυτών. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες σαν σωματείο, διανυκτερεύσεις, εκδρομές, παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις στα παιδιά, διοργανώνουμε πάρτι γενεθλίων, καρναβαλίστικο χορό και αυτό που έχει αναφέρει προηγουμένως η κυρία Αγνή, υλοποιούμε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξαιτίας ενός τέτοιου προγράμματος είναι που είμαστε τώρα εδώ στη Φλόρινα, το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Νεολαία στη Δράση και αποσκοπεί να δράσουν οι νέοι, όχι απλά να δουν, αλλά να δράσουν, να συνεπάρξουν και να αλληλογνωριστούν. Οι νέοι της Ευρώπης.